Επιστροφή για άλλο θέμα τηλεφωνικά στην Ιεράπετρα με τον Γενικό Γραμματέα του Ενίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, τον κύριο Βγενιτάκη. Καλημέρα από τον 984. Καλημέρα κύριε Ράγκη, να είστε καλά. Να θεωρήσω από αυτά τα οποία βλέπω στο δελτίο τύπου το οποίο έχετε εκδώσει ότι υπάρχει κινητικότητα, ότι αυτή την εβδομάδα μάλλον θα έχετε απαντήσει σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργάτες γης. Ναι, είναι με, τουλάχιστον σε πρώτη φάση οι δεσμεύσεις που μας έχουν δώσει την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με μία μόνο παράμετρος που και αφορά τους παράτυπα διαμένοντες στην περιοχή μας, στην Ελλάδα γενικότερα, οι οποίοι, να θυμίσουμε ότι μέχρι τώρα υπήρχε μια διαδικασία που μπορούσαν να εκδώσουν κάποια νομοποιητικά έγγραφα διαμονής τους, το οποίο όμως λήγει 31 του μήνα, 31 Ιουνίου. Άρα έχουν θέσει προτεραιότητα από το Υπουργείο να δοθεί μια λύση πριν τη λήξη αυτής της ημερομηνίας, πριν τη λήξη της 31 Ιουνίου 2022, και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει αυτή τη εβδομάδα θα υπάρξει κάποια εξέλιξη τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Και παράλληλα τι είναι αυτό το οποίο περιμένετε ωστόσο να γίνει και πώς να γίνει και με βάση τη διαδικασία που ακολουθείτε μέχρι σήμερα για να έχετε και εσείς εργατικά χέρια, διότι καταθέτετε το δικό σας το πλάνο προς τα αρμόδια Υπουργεία όταν σας ρώτησα και μου είπατε για να ξέρετε σε κάθε περιφερειακή ενότητα ποιες είναι οι ανάγκες που υπάρχουν και πώς πάτε και συντονίζετε τα βήματά σας παρακάτω, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι και το αντικείμενο της επιστολής στο δελτίο τύπου που βγάλαμε ακριβώς ήταν αυτό που έχουμε σταθεί και αντιμετωπίσει τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, όντως, τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση έχει αντιληφθεί απόλυτα το μέγεθος του προβλήματος, απόλυτα τις προεκτάσεις που έχει σε κάθε κομμάτι, όπως είναι για παράδειγμα αυτό που είπαμε πριν λίγο, οι παράτυπα διαμένονται στην Ελλάδα. Είναι οι λίγοι που έχουν απομείνει και οι οποίοι όμως έχουν την εξειδίκευση, την απαραίτητη εξειδίκευση την οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στη νέα καλλιτική περίοδο, αλλά και να εκπαιδευτούν ενδεχομένως και οι καινούργοι. Πόσοι χρειάζονται για φέτος στη δικιά σας την περιφερειακή ενότητα, δηλαδή η πρόταση τι λέει? Εμείς στη δικιά μας περιφερειακή ενότητα έχουμε κάνει ήδη έτοιμα για πάνω από 4.000 άτομα, όμως αυτό που συζητιέται, που το έχουμε καταθέσει και σαν πρόταση και πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει, είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνουν στη διαδικασία κάθε δύο χρόνια να συζητάμε ποιες είναι οι ανάγκες της περιοχής. Και αυτό το λέω γιατί, αν γνωρίζετε πολύ καλά, μέσω ΟΣΔΕ, που όλοι οι αγρότες σε αιτήσια βάση καταθέτουμε πλέον, εκεί μέσα αυτό το σύστημα του ΟΣΔΕ αποτυπώνει πλήρως τις καλλιεργούμενες εκτάσεις των αγροτικών καλλιεργειών και υπάρχουν και οι αντίστοιχες λίστες με τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό ανακαλλιέργεια και ανέκταση. Για την περιοχή της Ιεράπετρας, τι αναλογία? Αν, ας πούμε, χρειάζεστε, όπως είπατε, για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, για τις καλλιεργητικές περιόδους που ακολουθούν 4.000 ανθρώπους, αυτό εννοείται 4.000 ανθρώπους ή 2.000? Κοιτάξτε, για να κάνουμε τη διαίρεση. Βάση του ΟΣΔΕ, ακριβώς εμείς την ίδια απλή λογική σκέψη έχουμε κάνει και εμείς στην περιοχή μας. Βάση του ΟΣΔΕ, η περιοχή μας είναι πάνω από 10.000 τα απαιτούμενα εργατικά χέρια. Όμως βάζουμε ότι η μισή, τουλάχιστον που καλύπτουν τις ανάγκες, είμαστε εμείς. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μια απλή και λογική σκέψη την οποία το Υπουργείο την δέχεται με... Στάσου όμως, κύριε Βγενιτάκη. Κύριε Βγενιτάκη, 4.000 συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, τα εργατικά και οι χέρια που χρειάζονται. Για τη δική σας την περιοχή Ιεράπετρας, οι ανάγκες διαμορφώνονται σε τι νούμερο? Έχουμε τις περισσότερους μήνες έχουμε τη μερίδα δουλειών σε αυτό το κομμάτι, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα θερμοκηπιακά καλλιέργειες είναι πάνω από 8-9 μήνες. Δηλαδή έχουμε τουλάχιστον τους 3.000 εμείς εδώ στην περιοχή. Όμως εκεί μέσα εμπλέκονται και οι εντελώς εποχικοί που είναι για τρίμηνα, που έχουν να κάνουν και με την ελαιοσυλλογή. Υπάρχουν διάφορα θέματα και υπάρχουν διάφορες
διάφοροι παραμέτροι οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, όμως θεωρούμε ότι έχει μπει σε μια λογική βάση τουλάχιστον συζήτηση αυτή τη στιγμή. Τώρα το τι θα καταλήξει, πώς θα καταλήξει, όπως αναφέρουμε στην επιστολή μας, το αποτέλεσμα είναι πάντα αυτό που μετράει και όχι τα λόγια και όχι, και όχι οι δεσμεύσεις. Αλλά θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό σημείο αυτή. Οι ανάγκες οι οποίες είναι μεγάλες και όλα αυτά τα οποία έρχονται ως κινητικότητα, γιατί το αποτέλεσμα δεν το έχουμε δει και ξέρουμε ότι φεύγουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οικονομικοί μετανάστες, προς άλλες χώρες, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία το να πάρουν τα χαρτιά τους να παραμένουν νόμιμα στην χώρα. Μετά την επιστολή που στείλατε στον Πρωθυπουργό, αλλά ήσασταν πάρα πολύ μαζί, γιατί νομίζω είσαστε με Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, με ΓΙΟΤΕ, με ΚΕΔΠΕΔ, έτσι. Ακριβώς. Είχαμε πριν τη σημερινή κινητοποίηση της κυβέρνησης, είχαμε κάνει και τη δικιά μας κινητοποίηση όσο αφορά σαν θεσμική φορείς των αγροτών. Είχαμε ενεργοποιήσει όλους τους συνδέσμους και των εταιριών που δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά και τη τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά και το Περιφερειακό Συμβούλιο και την ΠΕΔ Κρήτης, την Εκτελεστική Επιτροπή, αλλά και την ΚΕΔΕ, την Επιτροπή Ανάπτυξη του Πρωτογενή Τομέα, οι οποίοι ακριβώς στήριξαν αυτό το αίτημά μας, το οποίο το αίτημα έλεγε απλά να βρεθεί μια λύση. Διαφορετικά, οι τοπικές κοινωνίες θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα. Και από αυτό εξαρτώμαστε όλοι ουσιαστικά. Και για όποιον δεν το έχει ακούσει το θέμα, δεν μιλάμε μόνο για τον Ενιαίο Αγροτικό Συλλόγο της Ιεράπετρας. Μιλάμε για όλους τους αγροτικούς συλλόγους της Κρήτης, είμαστε από την μία άκρη μέχρι την άλλη. Ακριβώς. Είμαστε αγροτικοί συλλόγοι της Κρήτης, φυτικής παραγωγής, από όλο το νησί. Αυτοί που έχουμε πάρει την ευθύνη για να βγούμε και από αυτό το πρόβλημα σχετικά αλόβητοι όσο μπορούμε, βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, να θυμίσουμε ότι οι περιοχές που ξεκινούν τις καλλιέργειες έχουν προβλήματα ακόμα. Εμείς είμαστε στην περιοχή μας γενικά θερμοκηπιακής καλλιέργειας, είμαστε προς το τέλος της σεζόν, άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο, όμως κινούμαστε με την ίδια μεθοδικότητα και δυναμική για να μην το ξανααντιμετωπίσουμε σε μια καλλιεργική περίοδο που είναι το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μιλάτε για τη Μεσαρά, μιλάτε για τα νότια του Ρεθύμνου, μιλάτε για την Κουντούρα, για ποιες περιοχές μιλάτε? Οι θερμοκηπιακές περιοχές στην Κρήτη είναι αυτές που αναφέρατε, όμως οι περιοχές που έχουν υπαίθρια, όπως για παράδειγμα στο Οροπέδιο, που ξεκινάνε τώρα, στο Οροπέδιο Λασιθίου, που ξεκινάνε τώρα την καλλιεργητική του σεζόν, έχουν πρόβλημα. Σε άλλες περιοχές ανά την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Αυτοί που ξεκινάνε τώρα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε σχεδόν σε καθημερινή επαφή με πολλές περιοχές της Ελλάδας που απλά ζητάνε τη βοήθειά μας και τη συμπαράστασή μας, τι πρέπει να κάνουν για να το λύσουν, πώς πρέπει να κινηθούν για να έχουν άμεσα εργατικά χέρια. Μάλιστα. Είσαστε της άποψης ότι αυτές οι εγκεκριμένες θέσεις που δίνουν ανά δύο χρόνια και ξέρετε και πορεύεστε με αυτόν τον τρόπο ότι πρέπει το διάστημα να είναι μεγαλύτερο, κύριε Βιεννιτάκη? Κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι μια απλή και λογική σκέψη είναι ότι σε αιτήσια βάση, βάσει του δηλώσεων, μπορεί αυτό το σύστημα να αναγνωρίσει τις ανάγκες της κάθε περιοχής και να μην χρειάζεται καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε δύο χρόνια. Γιατί πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα μπορεί να μένουν αυτές οι θέσεις να δινόταν σαν εγκεκριμένες αναπεριφερειακή ενότητα ή αναπεριφέρεια, όμως δεν υπήρχε και κάποιος λόγος να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή ήταν ένα θέατρο του παραλόγου, θα λέγαμε. Δηλαδή από τη μία δινόταν θέσεις, από την άλλη δεν χρησιμοποιόταν γιατί δεν υπήρχε λόγος. Πλέον όμως έχουμε αρχίσει και τις διεκδικούμε για να τις χρησιμοποιήσουμε, οπότε κινούμαστε γενικά σε ποιο πλαίσιο πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Λίγο πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Αντε να δούμε, είμαστε στην εβδομάδα που περιμένουμε τις εξελίξεις. Ακριβώς. Επίσης και άλλοι κλάδοι, όπως γνωρίζετε, έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Ο τουριστικός και ξενοδοχειακός κλάδος έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές. Τώρα, σας λέω, είναι ένα περίπλοκο ζήτημα. Δεν αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να λυθεί, γιατί και μόνο το ότι
διαχείρισή του λέγονται έξι. Πολύ τους καταλαβαίνετε, κύριε Βιαννιτάκη, πολύ τους καταλαβαίνετε. Είναι η δουλειά τους να τα βρίσκουν όλα αυτά. Αφήστε τα υπόλοιπα. Είναι η δουλειά τους να τα βρίσκουν. Γι' αυτό βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, στις θέσεις, στην ηγεσία της χώρας και όλα τα υπόλοιπα. Θα πιέσουμε εκεί. Ωραία. Λοιπόν, αλλά είναι δουλειά τους. Σιγά να μην τους καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βιαννιτάκη. Άστε καλά, καλημέρα σας.